Ό,τι στέλνει ο απλός δημοκρατικός πολίτης, όχι στον πόλεμο, και για να το πούμε και καλύτερα, όχι στους πολέμους. Γιατί οι πόλεμοι γίνονται, υπάρχουν δύο στοιχεία, το χρήμα και το αίμα. Όσο υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει ζωή. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα που μπορούμε να κάνουμε είναι με τη φωνή μας να την ενώσουμε και με τη δύναμη των τραγουδιών. Τα τραγούδια και η τέχνη δεν θα κάνει ποτέ, δεν θα αλλάξει μια κατάσταση, αλλά θα φέρει αποτελέσματα. Όλες οι επαναστάσεις είχαν και ένα τραγούδι από πίσω. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πόλεμο, πήγα να πω άδικος, αλλά δεν υπάρχει πόλεμος που να είναι άδικος, μην τρελαθούμε. Έναν πόλεμο, μια εισβολή που έγινε και κάτι κακό, δηλαδή κατόρθωσε ο Πούτιν να ενώσει και να αναγεννήσει το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, οι πρόσφυγες τι φταίνουν. Οι πρόσφυγες είναι όλο το... η μεγάλη πίκρα, ο μεγάλος καημός, οι πρόσφυγες. Γιατί πόσοι από αυτούς θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν και όταν θα γυρίσουν, τι θα δουν, καμένη γη. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή, και νομίζω πως επειδή αλλάζει ο κόσμος προς το χειρότερο. Δεν ξέρω λοιπόν τι με λιγενέστε. Είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και εδώ νιώθω να χάνω την αισιοδοξία μου. Και τα παιδιά μας, σε τι κόσμο θα ζήσουν? Ίσως αυτό λέγαν και οι δικοί μου γονείς που πέρασαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω. Αυτό που με σιγουριά θέλω να κάνω είναι να με όση δύναμη έχω να πολεμήσω όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό που μας συμβαίνει να το πολεμήσω. Και ποτέ να μην ξεχνάμε ότι ένας δεν κάνουμε τίποτα. Όλοι μαζί προχωράμε.